Ναι, όπως τέθηκε το παράδειγμα, νομίζω λίγα μπορώ να πω πραγματικά. Θα ήθελα να το βάλω λίγο σε μία πιο ολοκληρωμένη βάση, γιατί έτσι ακριβώς όπως τέθηκε, δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος να έχει κάτι συγκεκριμένο να κάνει σε αυτό. Θέλω να πω τρία πράγματα τα οποία εμείς για το κομμάτι της πρόληψης, έτσι όπως τέθηκε, αν χωρίσουμε τη συζήτηση έτσι όπως προτείνατε, νομίζω μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν θέλω να αναφερθώ στο θέμα της θεσμικής θωράκισης. Πολύ σύντομα, νομίζω ότι δύο είναι τα σημεία, οι τομείς στις οποίες κινούμαστε. Ο πρώτος είναι η κύρωση των δασικών χαρτών. Ήδη έχουμε πει ότι άμεσα πρέπει να κτηματογραφηθούν και να γίνουν οι δασικοί χάρτες σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε με τη πολύ μεγάλη πρόκληση της Ανατολικής Αττικής, έχοντας ως αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές. Και βέβαια όλους τους χάρτες οι οποίοι έχουν γίνει κάποιοι, τεχνικά έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν έχουν αναρτηθεί μέχρι τώρα. Ξεκινάμε πολύ άμεσα την ανάρτηση των χαρτών αυτών. Το δεύτερο σημείο είναι, αν θέλετε, το σήμα που δίνει κανείς σε όλους τους επίδοξους ή μη καταπατητές των δασικών εκτάσεων των καμένων, ότι ουσιαστικά μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών δεν μπορεί κανείς ούτε να χτίσει, ούτε να εκδώσει άδεια. Το λέω τώρα πολύ σχηματικά, προφανώς ο νόμος έχει μία σχετική ευελιξία, ειδικά σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες και που μπορεί να υπάρξουν προβλήματα καταπάτησης σε δασική έκταση. Νομίζω αυτό ως ένα πρώτο σήμα, ήταν μάλιστα και από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησης, δίνει με πολύ μεγάλη σαφήνεια την κατεύθυνση ότι σε αυτό το θέμα θα είμαστε πολύ κατηγορηματικοί. Η δεύτερη κατεύθυνση που αυτή τη στιγμή κινείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το θέμα της πρόληψης, είναι ότι πράγματι σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μία πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, πώς μπορούμε από τις υφιστάμενες δυνάμεις να ενισχύσουμε λίγο τη δυνατότητα της δασικής υπηρεσίας να ασκεί πρόληψη και αποτελεσματική φύλαξη των δασών. Εδώ, ως ένα πρώτο δείγμα γραφής, έχουμε συμφωνήσει με το αρμόδιο Υπουργείο τη μετάταξη ουσιαστικά του προσωπικού της αγροφυλακής στα δασαρχεία, ώστε να ενισχυθεί με κάποιο τρόπο η φύλαξη των δασών, όντας ξέρουμε ότι πολλές οι δασικές υπηρεσίες σήμερα, τα δασαρχεία, είναι υποστελεχωμένα. Και επίσης, κρατάω αυτό που είπε και ο κύριος Καραβέλας, ότι κανονικά η πυροσβεστική θα έπρεπε να ασχολείται όλο το χρόνο με την προετοιμασία της καταστολής. Παρόλα αυτά, έχουμε συμφωνήσει ότι φέτος ένα μέρος του εποχικού προσωπικού δασοπυρόσβεσης για ένα χρονικό διάστημα κάθε έτος θα μπορεί να ασχολείται σε εργασίες πρόληψης και ειδικά για συγκεκριμένα δάση όπου εντοπίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ήδη, και αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την οργάνωση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, έχει ζητηθεί από όλους τους περιφερειάρχες όλης της Ελλάδας και μέχρι τις 15 Μαρτίου θα έχουμε τις πρώτες τους αντιδράσεις, να παρουσιάσουν εκείνοι, σε συνεργασία με τους Δήμους, εδώ βάζω ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, τα αντιπυρικά σχέδια που προτείνουν να έχουν για την περιοχή τους και για τα βασικά δάση της περιφέρειάς τους, έτσι ώστε μετά να μπορεί να γίνει μία συζήτηση ουσιαστική πάνω σε αυτά τα δάση και νομίζω ότι το Υπουργείο εδώ θα παίξει ένα συντονιστικό ρόλο για το πώς αυτά τα σχέδια μπορεί να μετατραπούν σε επιχειρησιακά προγράμματα και να προλάβουμε ώστε μετά το Πάσχα κάποια από αυτά τα προγράμματα να μπορούν να είναι σε θέση
και επιχειρησιακά να λειτουργούν. Θα δώσω, νομίζω, κλείνοντας αυτό, θα πω λίγα πράγματα για τον εθελοντισμό, κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της πρόληψης και δίνοντας το λόγο βασικά στο Σπύρο το Βούγια, γιατί είναι κάποιες δράσεις κοινές τις οποίες αυτή τη στιγμή μεθοδεύουμε. Θέλω να πω ότι πράγματι το θέμα του εθελοντισμού που και εμείς θέλουμε ως Υπουργείο να δώσουμε μία μεγάλη βαρύτητα, είναι δύσκολο να το οργανώσει κανείς και ειδικά όταν στην Ελλάδα ο δημόσιος τομέας λειτουργεί αρκετά βαριά και γραφειοκρατικά. Είναι δύσκολο και να προσελκύσει ανθρώπους και ακόμη και αν τους προσελκύσει είναι δύσκολο να κρατήσει το ενδιαφέρον τους και ουσιαστικά τη διάθεσή τους να συνεισφέρουν και αυτή η συνεισφορά τους να είναι αποτελεσματική. Αυτό λοιπόν που εμείς πιλωτικά ξεκινάμε είναι ένα συντονισμό σε επίπεδο καθαρισμού των δασών και βέβαια σε συνεργασία με τους αρμόδιους δήμους. Αναφέρθηκα πριν στον Ιμητό αλλά και στη Σκόπελο, ένα νησί το οποίο είναι αρκετά επιβαρημένο και νομίζω ότι είναι ένα νησί που έχει τα τελευταία χρόνια γλιτώσει από τις πυρκαγιές. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, θα δούμε πώς μπορεί να επεκταθεί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής για αυτό που θα κάνουμε αμέσως μετά το Πάσχα.